είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, καθώς ολοκληρώθηκε το έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου μας και έτσι πλέον ανά πάσα ώρα και στιγμή ο κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στην τόσο σημαντική ιστορία του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλά να σας δείξουμε, θα ξεκινήσουμε αμέσως και θα ήθελα καταρχάς να καλέσω στο βήμα την πρόεδρο του Μεγάρου, καθηγήτρια Ευγενή Αλεξανδροπούλου Αιγυπτιάδου, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Αξιότιμε κύριε Δημητριάρχα, κύριε Πρόεδρε του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, κύριε Διευθυντά, κύριε Καλλιτεχνικά μας Διευθυντά, υψηλοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας στην παρουσίαση ενός έργου που οδηγεί το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε μια νέα, ακόμη πιο σύγχρονη εποχή. Το πλούσιο αρχείο του Μεγάρου, το οποίο αποτελεί και την ιστορία του, ψηφιοποιήθηκε. Ουσιαστικά δημιουργήθηκε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, στην οποία βρίσκεται διαθέσιμο το σύνολο των συλλογών του αρχείου του Μεγάρου, από αφίσες και κουστούμια, μέχρι μουσικά όργανα και φωτογραφίες. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν και διαδραστικές εφαρμογές, όπως οι φωνικές ξεναγήσεις στους χώρους του Μεγάρου και άλλα που θα ακούσετε και θα δείτε εκτενέστερα στη συνέχεια από την Dot Soft, τον κύριο Μάνο, την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Όλα τα δεδομένα είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας μας, αλλά και δύο νέων mobile εφαρμογών. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να γνωρίσουν όλοι και να ζήσουν την εμπειρία του Μεγάρου Μουσικής, να υπάρχει καταγεγραμμένη και προσβάσιμη η τόσο σημαντική ιστορία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την εργόδη προσπάθεια. Αξιοποίησαμε χρηματοδοτικό εργαλείο από τα ΜΕΜΕ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους από το ΜΕΜΕ Σίγμα. Βλέπω εδώ τον πρόεδρο, τον κύριο Ουμπρίνη, τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Καρμιωτήλη Κωνσταντινίδη, τον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, τις διοικητικές οικονομικές υπηρεσίες, την κυρία Χασά, τον διευθυντή μάρκετινγκ, τον κύριο Μοναστηρίδη, την κυρία Γάκη, που επίσης ήταν η ψυχή της όλης προσπάθειας, και βέβαια εσάς όλους που είστε σήμερα κοντά μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Πρόεδρο. Θα ήθελα να καλέσω τώρα τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Χρήστο Γαλιλαίο. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να τονίσω την σπουδαιότητα του έργου της ψηφιοποίησης. Είναι αυτονόητο ότι οτιδήποτε καλό γίνεται δεν θα είχε νόημα ή δεν θα είχε την ίδια αξία αν δεν ήταν προσβάσιμο. Με την ψηφιοποίηση λοιπόν του αρχείου του Μεγάλου Μουσικής γίνεται όλο αυτό το υλικό προσβάσιμο και ας μην ξεχνάμε ότι μιλούμε για 24 χρόνια δράσεων. Του χρόνου θα έχουμε μια μεγάλη επαιτειακή χρονιά, διότι θα είναι τα 25 χρόνια του Μεγάλου Μουσικής, με πολλές και σημαντικές δράσεις. Ο πολιτισμός σίγουρα δεν θα είχε την ίδια αξία, όπως είπα, αν δεν ήταν προσβάσιμος. Με την ψηφιοποίηση του αρχείου του Μεγάλου, ο κάθε πολίτης θα μπορεί να γνωρίσει, να περιηγηθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή στην ιστορία του Μεγάλου, να γνωρίσει τις δράσεις του και όλο αυτό το μουσικό ταξίδι που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 25 χρόνια και εύχομαι βέβαια να συνεχιστεί για πολλά πολλά ακόμα. Οι συναυλίες, η όπερα, ο χορός, όλες οι παραγωγές που μας έκαναν τόσο υπερήφανους
και είναι μέρος της ιστορίας του Μεγάλου, είναι πλέον διαθέσιμες για όλους. Θα ήθελα όμως να τονίσω και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του έργου μέσω της ψηφιακής διαδραστικής εφαρμογής, ειδικά σχεδιασμένης για παιδιά, που αφορά την ιστορία των μουσικών οργάνων. Με αυτήν θα δίνει τη ευκαιρία στα παιδιά, στους μικρούς φίλους του Μεγάλου, να εξοικειωθούν με τη μουσική με διαδραστικό αλλά και ψυχαγωγικό τρόπο. Και βέβαια τα ωφέλη από την επαφή με τη μουσική είναι, πιστέψτε με, τεράστια για τις ζωές όλων μας. Η πολιτιστική διαδρομή μας συνεχίζεται και μαζί της θα συνεχιστεί και το έργο της ψηφιοποίησης, θα ενισχύεται και θα εξελίσσεται διαρκώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας είναι και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, ο κύριος Χριστός Μήτας. Παρακαλώ και εκείνον να έρθει για δύο λόγια. Καλησπέρα σας, κυρία Πρόεδρε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή να εκπροσωπώ τον Περιφερειάρχη, ο οποίος σήμερα είναι εδώ υπουργός εσωτερικών και είναι ένα ραντεβού κρίσιμο και δεν μπορεί να έρθει, οπότε μεταφέρω τους χαιρετισμούς του. Οι ψηφιακές πολιτικές έχουν εφαρμογή σε όλη μας τη ζωή. Θέλω να σας συγχαρώ για την ψηφιοποίηση του Μεγάλου Μουσικής. Θέλω να σας πω και ότι ο Περιφερειάρχη μας κάνει αγώνα πραγματικό. Είμαστε στην Μπιγιοντέ λίγες μέρες πριν με δράσεις και εμείς προσπαθούμε και εμείς ως Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού να ψηφιοποιήσουμε ορισμένα πράγματα. Θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ για το σπουδαίο έργο σας και την προσφορά στον πολιτισμό. Και μάλιστα θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ήδη από καιρό έχουμε και Αντιπεριφερειάρχη ψηφιακής πολιτικής, οπότε κάνουμε και εμείς τη μεγάλη προσπάθεια. Θερμά συγχαρητήρια, να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε, να σας παρουσιάσουμε το έργο αυτό. Ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να το κάνει είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Dot Soft, ο κύριος Αναστάσιος Μάνος, τον οποίο και καλώς το δίνουμε. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Τάσος Μάνος, είμαι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Dot Soft. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και την πολύ καλά καταρτισμένη ομάδα για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλους τους τελευταίους μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα πιο εμβληματικά έργα ως εταιρεία που έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια και λόγω της εντοπιότητας, είμαστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως λόγω του εκτοπίσματος και της μεγάλης απήχησης που έχει το Μέγαρο και ταυτόχρονα λόγω της ιστορικότητας και της ιδιαιτερότητας που έχει και το αρχείο. Το έργο. Το έργο λοιπόν υλοποιήθηκε από την ομάδα διαχείρισης έργων πολιτισμικής πληροφορικής, όπως την αποκαλούμε εσωτερικά σε εμάς. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μένει στη Θεσσαλονίκη, απασχολεί περίπου 100, λίγο πάνω από τα 150 άτομα σε πάρα πολλά έργα που έχουν σχέση με τις ψηφιοποιήσεις, όχι μόνο στον χώρο του πολιτισμού. Έχουμε μια πολύ μεγάλη εξειδίκευση στον χώρο του πολιτισμού και στις ψηφιοποιήσεις, ενώ υποστηρίζουμε και όλα τα έργα της επιμετωτεχνηρίωσης, που είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια, όπως θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, το έργο. Αυτό που κληθήκαμε να κάνουμε εμείς είναι να υλοποιήσουμε ένα από τα πιο κλασικά έργα ψηφιοποίησης, όπου με βάση τις τέσσερις αρχές που διέπουν αυτού τύπου τα έργα, χρησιμοποίησαμε τον πλέον κατάλληλο εξοπλισμό ψηφιοποίησης και φωτογράφησης, προκειμένου να ψηφιοποιήσουμε σε πολύ υψηλή ανάλυση όλο το αρχείο που θα δείτε στη συνέχεια τι περιλαμβάνει. Αυτό είναι μια πρώτη πολύ βασική διαδικασία, κυρίως γιατί έχει να κάνει με την πιστότητα όλων των αντιγράφων που ψηφιοποιούμε. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε τόσο για την ψηφιοποίηση όσο και την φωτογράφηση ήταν κυρίως βασισμένος στην ιδιαιτερότητα που είχαν τα κοστούμια, τα έγγραφα, οι αφίσες, τα προγράμματα, έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε τα κατάλληλα αντίγραφα.
και έγινε και σε διαφορετικές αναλύσεις, έτσι ώστε να έχει το, στο αρχείο το Μέγαρο και ένα αντίγραφο του πρωτοτύπου, αλλά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό το αρχείο για τις διάφορες εφαρμογές σε μια χαμηλότερη ανάλυση. Το δεύτερο και σπουδαίο βήμα είναι η επιλογή της ομάδας χρησιμοποίησης. Και εδώ, λόγω της ιδιαιτερότητας του αρχείου, χρησιμοποιήθηκαν άνθρωποι που έχουν σχέση με το Μέγαρο, είτε συνεργάτες, είτε γνωρίζουν πολύ καλά το αρχείο, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει αυτό το αρχείο και από άποψη φύλαξης, αλλά και από άποψη διαχείρισης τη στιγμή της ψηφιοποίησης. Υπήρχε μια ιδιαίτερη διαχείριση σε ό,τι υλικό, παρόλο που το αρχείο εδώ δεν είναι αρκετών δεκαετιών όπως σε άλλα αντίστοιχα έργα έχουμε. Είναι σχετικά πρόσφατο. Παρ' όλα αυτά και εδώ χρησιμοποιήθηκαν με μεγάλη διαδικασία συγκεκριμένη για πολύ λίγες περιπτώσεις που είχαμε ένα συγκεκριμένο ευαίσθητο αρχείο. Ενώ προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε για το σύνολο του υλικού πιστά αντίγραφα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην ψηφιακή βιβλιοθήκη, όπως είπε ο Πρόεδρος, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντίγραφα όλου του αρχείου, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να ανατρέξει πιο εύκολα στο ψηφιακό περιεχόμενο από το να ανατρέξει στο φυσικό περιεχόμενο που συνεχίζει και υπάρχει αποθηκευμένο στους χώρους της Μεγάλη. Τώρα, το έργο είχε γενικά και ένα σύνολο από εφαρμογές, όπως θα δείτε. Από την χρηματοδότησή του περιλάμβανε, πέρα από το στάδιο της ψηφιοποίησης και την ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών, παράλληλα υπήρχε η δυνατότητα, όπως και έγινε, να αναπτυχθεί η ψηφιακή βάση δεδομένων με όλο το πρωτοτήριο, και υπήρχαν και, όπως θα δείτε, και κάποιες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές στην πορεία του έργου, κυρίως γιατί και ενισχύουν την εξωστρέφεια του Μεγάρου, αλλά και είναι πιο εύκολο να προσεγγιστεί ένα κοινό, αυτό των παιδιών, που έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις δράσεις που υλοποιεί από εδώ και πέρα το Μέγαρο. Τώρα, ταυτόχρονα, οι φάσεις του έργου ήταν τέσσερις. Η παραγωγή, η προμήθεια και η κατάσταση κάποιου εξοπλισμού. Έχουμε αφήσει και κάποιο εξοπλισμό ψηφιοποίηση εδώ, έτσι ώστε να μπορεί το Μέγαρο, σε περίπτωση που χρειαστεί παράλληλα να ψηφιοποιηθεί κάποιο αρχείο, αν και τα τελευταία χρόνια είναι λιγότερο πιθανό να μην υπάρχει ψηφιοποιημένο αρχείο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα σχετικό εξοπλισμό εδώ για να καλυφθούν κάποιες πρώτες μικρές ανάγκες. Αναπτύχθηκαν εφαρμογές και υπήρχαν και κάποιες δράσεις δημοσιότητας που, όπως θα σας πω στο τέλος, μπορούμε να τις εμπλουτίσουμε μαζί για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα, γρήγορα, σε ό,τι αφορά τα στόχη και τα ωφέλη της ψηφιοποίησης, νομίζω ότι όλοι έχετε αντιληφθεί όχι μόνο από το συγκεκριμένο έργο αλλά και από την εμπειρία σας με τη δυνατότητα πρόσβασης σε πολλά ψηφιακά αρχεία τα τελευταία χρόνια. Ένα από τα πιο βασικά είναι ότι μπορούμε με έναν εύκολο τρόπο να δημιουργήσουμε όλα αυτά τα αντίγραφα για να τα διασώσουμε, να μπορούμε να τα προσεγγίσουμε πιο γρήγορα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη διάσταση, που είναι η διάσταση της προβολής του περιεχομένου, το οποίο τις περισσότερες φορές δεν είναι γνωστό σε όλους τους χρήστες. Το φυσικό αρχείο αποθηκεύεται σε ασφαλές χώρο, αλλά ταυτόχρονα το ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί κάποιος, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν έχει δει μια παράσταση ή δεν έχει δει τα κοστούμια ή δεν γνωρίζει καν ότι έχουν ανέβει μια σειρά παραστάσεις και έργα στο Μέγαρο τα τελευταία χρόνια, μπορεί τουλάχιστον σε επίπεδο κοστούμιου και πολλές φορές και σε επίπεδο πολυμεσικού περιεχομένου και να ανατρέξει να τα δει και ταυτόχρονα να κάνει ενδιαφέροντες αναζητήσεις ή ερευνητική δουλειά, που είναι μια κατηγορία χρηστών που, όπως θα σας πω, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το Μέγαρο. Η πρώτη εφαρμογή που δημιουργήθηκε ήταν η εξωστρέφεια, η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Μεγάρου, είναι η διαδικτυακή πύλη. Εκεί, επί της ουσίας, μιλάμε για το σημείο από το οποίο μπορεί ο χρήστης να προσεγγίσει την δικτυακή πύλη που αφορά το περιεχόμενο και όχι την δικτυακή πύλη που αφορά το σύνολο των δράσεων ή άλλου τύπου περιεχόμενο, έκδοση συντηρίου ή οτιδήποτε άλλο που έχει το Μέγαρο σήμερα. Άρα, αυτό το οποίο επιλέχθηκε είναι να υπάρχει μια ξεχωριστή δομή όπου είναι πλήρως διαχειρίσιμη δυναμικά. Δηλαδή, μπορεί το Μέγαρο ή και εξωτερικοί χρήστες να τροποποιούν δυναμικά το περιεχόμενο, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος και να το αναζητεί και να το αποθηκεύει και ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουμε δώσει στο αρχείο. Γιατί η διαρκή βάση δεδομένων, όπως θα δείτε, δεν είναι από τη φύση της εξ ολοκλήρωσης, το πούμε, χρησιμοποιημένη από όλους. Μπορεί το Μέγαρο με διάφορα δικαιώματα στους χρήστες να προστατεύσει, ας το πούμε έτσι, το περιεχόμενο που θεωρεί ότι δεν θα πρέπει σε αυτή τη φάση να παρουσιαστεί ή για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να διατηρηθεί εσωτερικά. Αυτό που δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση ήταν στο κομμάτι της φιλικότητας, δηλαδή να είναι μια
πύλη που γρήγορα κάποιος μπορεί να εξοικειωθεί με το περιεχόμενο, να μπορεί να είναι χρησιμοποιήσιμο και από φορητές συσκευές και από τάμπλετ και από κινητά, αλλά και από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες που έχουν σχέση με τη δυνατότητα σε άτομα ιδιαίτερα να μπορούν να είναι προσβάσιμο όλο το περιεχόμενο. Υπάρχει δυνατότητα πολυγλωσσικής διαχείρισης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα με δυνατότητα να επεκταθεί χωρίς επιπλέον κόστος για το Μέγαρο. Και γενικά η όλη προσέγγιση που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε είναι ένα τουλάχιστον μοντέρνο σε ύφος πόρταλ, ποντάροντας ότι αυτό εδώ θα έχει και μια διεθνή απήχηση, κυρίως στο τελευταίο κομμάτι που έχει να κάνει με την δημοσιότητα. Η καρδιά όλης της δικτυακής πύλης είναι το ψηφιακό αποθετήριο. Εδώ είναι η βάση δεδομένων στην οποία έχουν αποθηκευθεί όλα τα τεκμήρια, δηλαδή μετά το πρώτο στάδιο της ψηφιοποίησης, το δεύτερο στάδιο που είναι η τεκμηρίωση, που είναι η περιγραφή του κάθε τεκμηρίου. Η ειδική ομάδα, όπως σας είπα, μεταφράζει και περιγράφει με συγκεκριμένο τρόπο κάθε τεκμήριο για να μπορεί να ξέρουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ποιος είναι ο δημιουργός, ποια είναι τα έπειτα που χρησιμοποιήθηκαν, οι παραστάσεις, οι συντελεστές. Υπάρχει μια οντολογία ολόκληρη που περιγράφει κάθε ένα από τα τεκμήρια αυτά. Αυτό έχει αποθηκευτεί σε ένα ψηφιακό αποθετήριο. Η υποχρεωτικότητα από το έργο ήταν και η διασύνδεση με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, όπως και έγινε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει ένας εθνικός συσσωρευτής, ένας εθνικός μηχανισμός, όπου όλο το περιεχόμενο πολιτιστικής φύσης σε εθνικό επίπεδο διαχειρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η υποχρέωση λοιπόν των οργανισμών που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται για τα επόμενα χρόνια είναι να αποδώσουν ένα αντίγραφο του αποθετηρίου αυτού και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, γιατί εκεί υπάρχει μια κεντρική πύλη, το searchculture.gr, όπου μπορεί κάποιος, χωρίς να γνωρίζει αν υπάρχει μια πληροφορία στο Μέγαρο Μουσικής ή υπάρχει σε κάποιο άλλο οργανισμό, να ψάξει εκεί και αυτός ο μηχανισμός να τον μεταφέρει στο πραγματικό αρχείο που είναι του Μέγαρου Μουσικής. Άρα είτε πάω από το Μέγαρο που φαντάζομαι ότι εκεί υπάρχει ήδη το περιεχόμενο, θα βρω αυτό το οποίο ψάχνω, είτε ανάποδα πηγαίνω από την κεντρική πύλη, βρίσκω ή αναζητώ ό,τι θέλω και με κατευθύνει όχι μόνο στο Μέγαρο Μουσικής εκεί, γιατί μπορεί κάποιο από τα τεκμήρια με μία περιγραφή να υπάρχει και σε κάποιο άλλο αποθετήριο. Αυτή είναι και η αξία και η λογική του κεντρικού αποθετηρίου. Εδώ έχουν χρησιμοποιηθεί μεθοδολογίες που είναι κοινές για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που λέγεται Europeana, που έχει ψηφιστεί από όλα τα κράτη, έτσι ώστε να μπορεί να περιγραφεί με ενιαίο και κοινό τρόπο το πολιτιστικό περιεχόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Άρα κάθε κουστούμι ή κάθε παρτιτούρα ή αφίσα που έχει τεκμηριωθεί, έχει τεκμηριωθεί με ένα τέτοιο τρόπο που ακόμα και κάποιος χρήστης ή κάτοικος από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν το αναζητήσει, τα μεταδεδομένα του είναι κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που επίσης ήταν μια απέτηση από τη χρηματοδότηση. Εδώ, σε ό,τι αφορά το αποθετήριο, έχουμε κατηγορίες του περιεχομένου. Υπήρχε πάρα πολύ φωτογραφικό αρχείο, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε το λόγο, μουσικά όργανα, κουστούμια και φωτιστηριακό υλικό, όπου έχουν γίνει και η σύνδεση του κάθε κουστούμιου με την παράσταση και πολλές φορές και με τους συντελεστές της κάθε παράστασης. Αρχιτεκτονικά σχέδια που ήταν από την περίοδο του χτισήματος του Μεγάρου, διάφορα είδη έτυπου υλικού και συντή κασέτες, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, όπως θυμάστε, όλες οι παραστάσεις και όλο αυτό το πολυμουσικό περιεχόμενο υπήρχε μόνο σε συντή. Αυτό το αρχείο λοιπόν έχει ψηφιοποιηθεί στο σύνολό του με διαφορετικό εξοπλισμό, τεκμηριώθηκε και είναι στο αποθετήριο που μπορείτε να το βρείτε. Πολύ σημαντική παράμετρος ό,τι αφορά τώρα την εξωστρέφεια του Μεγάρου είναι η εικονική ξενάγηση, όπου εδώ μπορείτε να δείτε ένα βιντεάκι, εκτός αν θέλετε να το δείτε στην ίδια τη σελίδα, όπου έχουμε αποτυπώσει σε 360 μοίρες το Μέγαρο με τέτοιο τρόπο που μπορεί κάποιος εικονικά, μη ερχόμενος εδώ, να δει τις αίθουσες του Μεγάρου για συγκεκριμένα σημεία που υπάρχουν σαν κουκίδες εντός αυτής της εφαρμογής, μπορεί να μελετήσει και να δει ακριβώς τι περιγράφει και ταυτόχρονα να πλοηγηθεί εικονικά σε όλους τους χώρους, έτσι ώστε να γνωρίσει ακόμα και πτυχές ή χώρους του Μεγάρου που λόγω της ιστορίας ή λόγω ενδεχομένως ότι δεν είναι και προσβάσιμη όλη η χώρα σε όλους, θα έχει δυνατότητα από αυτό το εργαλείο να το δει και να πλοηγηθεί. Το χρονολόγιο ήταν επίσης μια εφαρμογή πάρα πολύ ιδιαίτερη για μας, γιατί αποτυπώνει το σύνολο κάποιων χρονικών περιόδων με
τέτοιο τρόπο που να μπορεί να δει σημεία σταθμούς από την περίοδο της... κάποια σημεία σταθμούς στα 24-7 χρόνια από την ίδρυση μέχρι και σήμερα. Εδώ μπορεί να βρει και περιγραφικό κείμενο και πολυμεσικό περιεχόμενο και φωτογραφίες, έτσι ώστε να δει μια γρήγορη ιστορική αναδρομή με ό,τι συνέβη στο Μέγαρο, τι ήταν τα πιο σημαντικά γεγονότα, και ταυτόχρονα έχει και μια, ας το πούμε, αξία για τους νεότερους, γιατί μπορούν πιο εύκολα να καταλάβουν πώς δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα, έτσι, πώς γεννήθηκε και πού είμαστε σήμερα. Σε ό,τι αφορά τα μουσικά όργανα, ιστορία και τεχνικές, εδώ υπάρχει μια δυνατότητα να περιγραφεί το κάθε όργανο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει μια ανάδειξη όλης της εξέλιξης κάποιων μουσικών οργάνων σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών που έγινε εδώ του Άπιθεντα. Εδώ μπορεί κάποιος να ακούσει ήχους ανάλογα με το όργανο το οποίο επιλέγει. Είναι μια μορφή εκπαιδευτική εφαρμογή, πιο απλή. Υπάρχουν κείμενα, εικόνες, βίντεο και ηχητικά αρχεία. Αυτό το αρχείο έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να, αν θέλει και σε έτσι χρόνο το Μέγαρο, να χρησιμοποιηθεί και για λόγους εξωστρέφειας ή για λόγους μαθημάτων σε πιο μικρούς μαθητές, και έχει το σύνολο των αρχείων που έχουν δημιουργηθεί, έχουν αποτυπωθεί και έχουν αποθηκευτεί και αυτά στο αποθετήριο. Τώρα, πολύ σημαντικό για μένα σε αυτού του τύπου τα έργα και ειδικά στο Μέγαρο είναι η εκπαιδευτική εφαρμογή. Η εκπαιδευτική εφαρμογή είναι... Έχει βιντεάκι. Η εκπαιδευτική εφαρμογή είναι για μαθητές 12 έως 16 ετών. Εδώ λοιπόν τι έχει γίνει. Έχουμε μικρές ιστορίες σε επίπεδο μικρών χαρακτήρων, όπως βλέπετε, όπου προσπαθούμε να δείξουμε την ιστορία των μουσικών οργάνων, να δώσουμε ένα ψυχαγωγικό χαρακτήρα στους μαθητές, αλλά να μπορέσουν και οι ίδιοι μέσα από κάποια περιγραφικά κείμενα και ερωτήσεις να μάθουν διαδραστικά ιστορίες και στοιχεία για το κάθε μουσικό όργανο. Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσπάθεια. Αν από όλο το έργο, κυρίως λόγω της καινοτομίας, θα λέγαμε τι είναι αυτό που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα έργα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης που κάνουμε ή έχουμε τρέξει τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα ότι είναι αυτή η εφαρμογή. Και εδώ πρέπει να δώσει, κατά την άποψή μου, το Μέγαρο πολύ μεγάλη σημασία για τα επόμενα χρόνια, μιας και οι μικροί μαθητές είναι αυτοί που ενδεχομένως θα είναι οι φίλοι των επόμενων ετών. Και θα μπορούσε κάλλιστα και να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο με περισσότερα μαθήματα, αλλά και να δοθεί δυνατότητα ακόμα και σε σχολεία απομακρυσμένα, να δώσει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο το σύνολο των μαθημάτων, το Μέγαρο, σε συγκεκριμένα σχολεία, γιατί δεν απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο μόνο μέσα από εδώ. Θα ήταν καλό να χρησιμοποιηθεί αυτή η πλατφόρμα. Δυνατότητα έχει να μπει οποιοδήποτε θελήσει από το Μέγαρο και του δοθεί η πρόσβαση. Αν έρχονται ένα σχολείο και έλεγε: εγώ θέλω 20, 30, 50 χρήστες, πολύ ευχαρίστω στη συνεργασία να δημιουργήσουμε τους χρήστες αυτούς, να ξέρουμε ότι το τάδε σχολείο, αυτοί οι μαθητές έχουν μπει και έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το πολυμεσικό περιεχόμενο με αυτή την εκπαιδευτική δομή. Και γιατί όχι να το αξιολογήσουμε για να δούμε τι βαθμό ανταπόκριση έχει από τους μαθητές, αλλά και από τους δασκάλους, για να μπορέσει αυτό πολλαπλασιαστικά να πάει και σε άλλα σχολεία. Ναι, το είπα λίγο πρόλογα σε ό,τι αφορά αυτό. Τώρα, επειδή τα επόμενα χρόνια το πιο πιθανό είναι να χρησιμοποιούμε πολύ λιγότερο τον υπολογιστή και περισσότερο τα κινητά τηλέφωνα, δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει σε ένα τέτοιο έργο και η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Είναι η εφαρμογή που συνδέεται πάλι με το αποθετήριο. Επί της ουσίας αποτελεί ένα αντίγραφο της διαδικτυακής πύλης. Μέσα από την mobile εφαρμογή μπορεί ο χρήστης ό,τι θα έκανε από το πόρταλ να το κάνει από το κινητό τηλέφωνο. Πιο εύκολα, πιο γρήγορα, και η λογική εδώ είναι ότι πιο εύκολα κάποιος θα ανοίξει το κινητό του και θα έχει μια τέτοια εφαρμογή αποθηκευμένη και άρα θα ενημερωθεί για διάφορα έργα δράσης και οτιδήποτε θα ήθελε. Δουλεύει και offline και online, που σημαίνει ότι αν κατεβάσω το περιεχόμενο δεν χρειάζομαι να είμαι συνεχώς διασυνδεδεμένος για να μπορέσω όλο το περιεχόμενο. Έχει την πλήρη πρόσβαση στο αποθετήριο, θυμάμαι πριν την οικονομική ανάγκη και το χρονολόγιο. Μπορεί να δημιουργήσει αγαπημένα τεκμήρια, έτσι ώστε όταν θα επισκεφθεί το Μέγαρο να τα δει από κοντά. Και γενικά είναι από τις προσπάθειες που σε επίπεδο ενίσχυσης, ας το πούμε έτσι, της εξωστρέφειας του Μεγάρου, και αυτό θα μπορούσε να τονιστεί ή να ενσωματωθούν και άλλες λειτουργίες, όπως η έκθεση του εισιτηρίου ή την ενημέρωση τα νέα, για να μπορέσει να είναι ενοποιημένα και όλα σε ένα mobile app και να είναι και πιο εύκολη
η επικοινωνία με τους, τους επισκέπτες. Τέλος, υπάρχει η εφαρμογή του εικονικού ξεναγού. Εδώ, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έναν εικονικό επισκέπτη, δηλαδή έναν χρήστη ο οποίος εικονικά επισκέπτεται με επαυξημένη πραγματικότητα το κτίριο Μη 1 και Μη 2 του Μεγάλου Μουσικής. Έχουμε δημιουργήσει ένα ξεναγό avatar με τεχνολογία του Augmented Reality και όπως θα μπορέσετε να δείτε, αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να κάνει είναι αφού διαλέξει το χώρο, μπορούμε να το δούμε και ζωντανά, να εμφανιστεί. Είμαστε στο κτίριο του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης κατασκευάστηκε σε ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο 18 στρεμμάτων που παραχωρήθηκε από το ελληνικό δημόσιο. Για κάθε ένα σημείο μπορούμε να δούμε ένα αντίστοιχο κείμενο, τώρα δείξαμε ένα δείγμα, με τέτοιο τρόπο που να μπορεί κάποιος να έχει έναν εικονικό βοηθό μαζί του, που τον ξαναγεί σε όλη αυτή την προσπάθεια του Μεγάλου και να μην χρειάζεται να έχει έναν πραγματικό ξαναγό, ας το πούμε έτσι, σε επίπεδο group. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Τώρα, αυτού του τύπου τα έργα, όπως συνηθίζω να λέω κάθε φορά, δυστυχώς δεν σταματάνε τη στιγμή που τελειώνει ο ανάδοχος ή γίνεται μια εκδήλωση παρουσίασης με τα αποτελέσματά του. Η προσπάθεια που γίνεται για να συλλεχθεί το περιεχόμενο, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτοί οι οργανισμοί είναι ζωντανοί, οι οργανισμοί που παράγεται συνεχώς περιεχόμενο, το δύσκολο είναι να διατηρήσουμε ζωντανό την εφαρμογή, τα συστήματα και να τροφοδοτούμε το περιεχόμενο συνεχώς, μιας και δεν θα τελειώσει ποτέ να παράγει το περιεχόμενο. Ακόμα και αν έχει αλλάξει ο τρόπος με την οποία δημιουργείται και παράγεται, δηλαδή πλέον είναι όλα ψηφιακά και δύσκολα δεν θα έρθει κάτι ψηφιοποιημένο στο αρχείο του Μεγάρου, παρόλα αυτά η διαδικασία, η πιο δύσκολη, που είναι και το στοίχημα του οργανισμού για τα επόμενα χρόνια, είναι αυτό το περιεχόμενο, το έστω και ψηφιοποιημένο, να γίνει δύο επόμενα βήματα. Το ένα είναι να περιγραφεί με το σωστό τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η αποθήκευση του τοποθετήριου. Αυτά τα δύο βήματα, η περιγραφή και η εισαγωγή του τοποθετήριου, είναι τα στοιχήματα του κάθε οργανισμού για να μπορέσει να μιλά μετά από πάρα πολλά χρόνια ότι θα είναι ένα αξιόλογο έργο που έχει εμπλουτιστεί. Αν δεν γίνει αυτή η διαδικασία, τότε θα μείνουμε στα όσες χιλιάδες τεκμήρια καταφέραμε να ψηφιοποιήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ψηφιοποιήσει το σύνολο του αρχείου εκτός από τα πολύ πρόσφατα, τα οποία δεν υπήρχε και η δυνατότητα πάνω της χρηματοδότησης να ενταχθούν και η προσέγγιση της πρόσκλησης ήταν να έρθει ο οργανισμός από τα παλιά προς τα καινούργια για να αποθηκεύσει. Παρ' όλα αυτά, αν θέλουμε να έχουμε αντίστοιχο αποθετήριο και μετά από χρόνια με καινούργιο περιεχόμενο και να μην σταματάει στο 2023-2024, θα πρέπει ό,τι παράσταση, ό,τι αρχείο ψηφιοποιημένο υπάρχει, να τροφοδοτείται μέσα στην πλατφόρμα. Αυτό, ό,τι αφορά τα επόμενα δύο χρόνια, λόγω της συμβατικής υποχρέωσης που έχει η εταιρεία με το Μέγαρο, μπορεί να γίνει από εμάς. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει μόνο από εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς μπορεί να έχουμε όλη την καλή διάθεση και την τεχνική κατάρτιση να εισάγουμε το περιεχόμενο, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνεχή συνέργεια με ανθρώπους και ομάδα από το Μέγαρο Μουσικής, όπου θα μας δίνει το κείμενο, θα γίνεται περιγραφή από εξειδικευμένους ανθρώπους και θα αναλαμβάνουμε να το εισάγουμε έτσι ώστε να είναι πάντα επικαιροποιημένη πύλη και να μην φτάσουμε στο σημείο να μπαίνει κάποιος μετά από 6 μήνες και βλέπει απλά ότι θα έβλεπε μέχρι και σήμερα. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ και την πρόεδρο και την ομάδα και ό,τι θέλετε από ερωτήσεις, μακάρι να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Είτε είπα καλά, είτε είπα καλά. Σε ποιο ύψος έφτασε η χρηματοδότηση αυτή όλη τη ενέργεια? Είναι πάνω στις 280.000. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Όπως είπε και ο Γαλιλιάς, ο Ρωτής του Γαλιλιάς προηγουμένως, το μέρος έχει τύχους κάνει χρόνια. Το θα θέλατε να μας αναδείξετε λίγο πώς η συγκεκριμένη δράση θα λειτουργήσει σαν εφαρτήριο για περισσότερη ανάπτυξη του Μεγάλου των Νέων και για περισσότερη αλληλεπίδραση στην τοπική κοινωνία. Ναι. Κοιτάξτε, τα 25 χρόνια είναι από μόνο του. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν μια σειρά από σκέψεις για το τι θα γίνει. Υπάρχουν ένα ρόλο. Τώρα βέβαια, αν με ρωτάτε, δεν το λέω επειδή είμαστε ανάδοχοι, ένα από τα ορόσημα είναι πάντως και η ψηφιακή μετάβαση σε ένα τέτοιο εργαλείο. Μικρότερης αξίας, σημασίας ή όπως θέλετε πείτε το από τα υπόλοιπα, αλλά ένα σχετικό βήμα που μετασχηματίζει λίγο τον οργανισμό σίγουρα είναι και αυτό. Τώρα, από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά την πόλη, νομίζω ότι αυτό που λείπει είναι το πώς θα γίνουν γνωστά όλα αυτά. Δηλαδή, εμείς πάντοτε, και το λέω γιατί
Κανένα δεν ξέρει ότι ένα αντίστοιχο έργο έχει και διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη. Έχουν ψηφιοποιήσει όλο το αρχείο και εκεί. Και με αυτού την ίδια συζήτηση κάνουμε. Πώς θα μπορέσει σε επίπεδο ομάδα εσωτερική, γιατί για μας είναι πολύ πιο τιμητικό και εύκολο να αφιερώσουμε παραπάνω χρόνο από το συμβατικό, γιατί και για μας είναι μια διαφήμιση και σίγουρα όταν θα πηγαίνουμε στον επόμενο πελάτη, τι καλύτερο να λέμε ότι δημιουργήσαμε αυτό. Τώρα, εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνουμε. Πρώτον, φτιάχνουμε πάντοτε μαζί με τον πελάτη, ανεξάρτητα από το κομμάτι των 25 ετών, αλλά εξαφανίζει αυτόν, ένα πολυμισικό περιεχόμενο, ένα βίντεο το οποίο το έχουμε κάνει και μπορεί να σας στείλει συνεργάτητα αρκετά από αυτά που έχουμε κάνει, όπου παρουσιάζουμε προφανώς το έργο, αλλά μέσα από την διαχρονική εξέλιξη του περιεχομένου. Δηλαδή δεν αφορά μόνο το έργο, προσπαθούμε να δούμε πώς ήταν το περιεχόμενο τότε, συγκεκριμένα σημεία και έργα που δημιουργήθηκαν και φτάνουμε μέχρι και το σήμερα που όλα αυτά έχουν μπει σε μια πλατφόρμα. Άρα από τη δική μας την πλευρά πολύ ευχαρίστως αν έχετε διάθεση να το οργανώσουμε. Το δεύτερο που αφορά την εξωστρέφεια και λύπη είναι πώς με ένα συνταγμένο τρόπο αυτού του τύπου οι εφαρμογές και κυρίως το mobile app που είναι το πιο βασικό, δεν είναι το portal. Όλοι, το πιο πιθανό είναι να καθόμαστε στο λεωφορείο και αντί να διαβάσουμε μια εφημερίδα να δημιουργήσουμε μια ανάγκη να μπει κάποιος σε ένα τέτοιο app. Εκεί έχετε όλα τα εργαλεία για να υπάρχει και διασύνδεση με το site και διασύνδεση με 5 δημοσιογράφους, δηλαδή μπορεί και εξωτερικοί χρήστες, αρχείο που έχετε ελέγξει εσείς και προφανώς έχει σχέση με το Μέγαρο Μουσικής, να το ενισχύσουμε. Τώρα, και το τελευταίο είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επίσης θα πρέπει να διασυνδεθούν. Δηλαδή κάτω από το site, κάτω από το Facebook account, κάτω από οτιδήποτε, ακόμα κάτω και από κάθε εκδήλωση που δημιουργείται, παράσταση, θα πρέπει με κάποιο τρόπο είτε με ένα QR, είτε με ένα τίτλο, που πολύ ευχαρίστως να το φτιάξουμε μια φορά μαζί και να το δίνετε σε όποιον το δημιουργήσει ή να συνεισφέρουμε και κάθε φορά να μπορεί κάποιος διαβάζοντας κάτι στο τελείωμα να παραπέμπεται εδώ. Γιατί το ξεχνάμε, το ξεχνάει και στην επόμενη φορά που θα γίνει μια παράσταση και τελικά δεν σημειώνεται πουθενά πέρα από ένα μπανεράκι που θα βάλουμε εμείς στο κεντρικό πόρτα που θα αν μπει κάποιος και αν δημιουργηθεί. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευτυχώς ή δυστυχώς για τους επόμενους και τις επόμενες γενιές θα είναι πολύ πιο σημαντικά εργαλεία από ό,τι φανταζόμαστε εμείς ή δεν είμαστε και τόσο εξοικειωμένοι. Άρα, αν το ενσωματώσετε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εταιρεία που κάνει το marketing, υπάρχει ένα εσωτερικό συνεργάτη, υπάρχει ένα γραφείο τύπου. Όλα αυτά έχουμε τρόπο να προτείνουμε πράγματα που θα είναι και για το έργο ή εξ αρχής των 25 ετών. Να ρωτήσω το εξής, σε σχέση με το εκπαιδευτικό κομμάτι που είπατε, τα σχολεία κλπ. Πρέπει να έρθουν επιτόπου τα παιδιά για να έχουν πρόσβαση. Κάτι είπατε για άδειες, κάτι είπατε. Όχι, επιτόπου δεν χρειάζεται. Εξηγήστε το. Τι χρειάζεται το πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί το περιεχόμενο είναι. Μπορεί κάποιος να έχει την πρόσβαση από όπου θέλει. Είμαστε σε ένα σχολείο, ανοίγουμε τους υπολογιστές και μπαίνουμε στο περιεχόμενο. Πρέπει όμως να έχεις κωδικούς για να μπεις. Δηλαδή, εδώ όλοι και από άποψη ασφάλειας και ενδεχομένως και από άποψη συνεργασίας, τυπική συνεργασίας του μεγάλου με ένα σχολείο. Θα πρέπει και να υπάρχει ένας τυπικός τρόπος συνεργείας, να υπογραφεί ένα MOU, να υπάρχει μια συγκατάθεση, να υπάρχουν διάφορα τέτοια που πολύ ευχαριστώ να τα δούμε και μαζί αν θέλετε. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι πρέπει να ανοιχθούν 30-40 λογαριασμοί για τα παιδάκια. Αυτή η διαδικασία καλό θα ήταν να μην γίνεται το σχολείο εγώ. Αυτό λέω άδεια. Άρα θα πρέπει να ξέρει το Μέγαρο ότι είναι το σχολείο τάδε, να ξέρει ποια είναι τα παιδιά τα οποία θα εισαχθούν, να ανοιχθούν αυτοί οι κωδικοί, να είναι ανοιχτοί για 2-3-5-10 μέρες όσο είναι, να κλείσουν για να μπουν οι επόμενοι. Γιατί το λέω αυτό γιατί και το σύστημα έχει κάποιο όριο από άποψη χρήσης ταυτόχρονης. Αν πάμε αυτή τη στιγμή και πούμε ότι θέλουμε να μπουν όλα τα σχολεία της πόλης, αποκλείεται να το αντέξουν. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Το σημαντικό είναι να ξέρει το Μέγαρο πώς συμβαίνουν για να μπορεί στο τέλος και να το αξιολογήσει και να πει ότι εγώ. Εντάξει, αν έχουμε μεγάλη κίνηση, καλό είναι να ακολουθούμε τη λογική ότι αφού ένα σχολείο πήρε την πρόσβαση για αυτό το δίμηνο, θα πάρει μετά από 2 μήνες. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει για τα λοιπά. Δηλαδή, για τις λήπτες και τα λοιπά. Όχι, το υπόλοιπο πλην του αποθετηρίου, που πάλι έχετε εσείς μόνο το δικαίωμα να τροποποιείτε, να αποθηκεύετε και να κάνετε ό,τι θέλετε στο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι του Μεγάρου. Άρα υπάρχει μια ομάδα που είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας μόνο για αυτό το σημείο, όπου δεν μπορεί κάποιος να δει το επεξεργασμένο περιεχόμενο. Αν πούμε στο αποθετηρίο, θα δούμε μια φύσα σε 5 εκδόσεις. Μια πολύ μεγάλη ανάλυση, μια μικρότερη ανάλυση, μια κακή ανάλυση, μια μικρή. Αυτό είναι το αρχείο που του Μέγαρου το έχει για τον εαυτό του.
στο site ή στο αποθετήριο το εξωστρεφές κομμάτι θα είναι ελεύθερο. Εκεί έχουμε όμως δυνατότητα, αν θέλετε, να ενσωματώσουμε τη διαδικασία του χρήστη που είναι ερευνητής. Υπάρχουν πολλοί, τώρα τελειώνουμε ένα έργο στην Ακαδημία Αθηνών στην Αθήνα. Εκεί ήταν μεγαλύτερη ανάγκη να διαχειριστούμε τους ερευνητές παρά τους κλασικούς χρήστες. Γιατί ο πιο πολλής κόσμος που μπαίνει στην Ακαδημία Αθηνών ήταν για να μελετήσει αρχείο. Οπότε και εδώ, αν αποφασίσει ποτέ το μέγαρο και πει, εγώ θέλω να χαρακτηρίσω έναν χρήστη ως ερευνητή που μπορεί να κάνει λίγο παραπάνω αναζήτηση ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα σκεφτούμε τότε για το περιεχόμενο, το σύστημα το υποστηρίζει. Σε αυτή τη φάση όμως έχουμε ανοιχτή την πρόσβαση για όλους και μόνο ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζει το περιεχόμενο. Άρα, ευχαριστώ για την υπομονή και τον χρόνο.